Την κυτρινόμαυρη φανέλα θα συνεχίσει να φοράει ο Νίκο Κατσικοκέρη, όχι όμως το εργοτέλει, αλλά αυτή τη ΣΑΕΚ. Τον υψηλό επιθετικό διεκδίκησαν αυτό το καλοκαίρι αρκετέ ομάδε, ανάμεσά του ο Όφη και ο Άρης, αλλά ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον δικέφαλο. Έτσι αποτελεί παρελθόν μετά από ένα χρόνο παρουσία του στον εργοτέλη. Και έτσι μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε από την τρίτη και την τέταρτη εθνική να καθιερωθεί στη Σούπερ λίγα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο εργοτέλη τα βρήκε με την ΑΕΚ σε ένα ποσό κοντά στι 150.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άνοιξε ο δρόμο για τη μεταγραφή. Ο Κατζικοκέρης βρέθηκε σήμερα στην Αθήνα και συμφώνησε με την ΑΕΚ για τριετέ συμβόλαιο και μετά τι εξετάσει θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Μάλιστα, από το Σάββατο το απόγευμα ουσιαστικά ήταν παρελθόν για τον εργοτέλη, αφού δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με την Επισκοπή και το παρακολούθησε από τι κερκίδε του Παγκριτίου. Όσον αφορά το συγκεκριμένο φιλικό, ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1. Ο Εργοτέλη έδειξε και πάλι ότι χρειάζεται ενίσχυση για να σταθεί στο σκληροτράχυλο πρωτάθλημα τη Β' Εθνική. Ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Κατσικοκέρι, ο οποίο θα σήκωνε στι πλάτε του το επιθετικό βάρο, εφόσον παρέμενε στην ομάδα του Ηρακλείου. Να τονίσουμε ότι στο φιλικό με την ομάδα του Ρεθύμνου ω επιθετικό αγωνίστηκε ο Άγγελο Χαντί, σημειώνοντα μάλιστα και τον κόλ τη Ισοφάρηση. Η Επισκοπή είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Τζέκου.